τη δημιουργία μέσων σταθερής τροχιάς όπως αρχικά τραμ και προαστιακό προκρίνουν φορείς του νησιού και επιστήμονες που πίσω από μια τέτοια επιλογή διαβάζουν την εξέλιξη του νησιού σε ό,τι αφορά τις μεταφορές και την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού σε συνδυασμό με την έλλειψη σύγχρονου οδικού δικτύου στο νησί. Δεν μπορώ να διανοηθώ την Κρήτη του 21ου αιώνα χωρίς μέσα σταθερής τροχιάς. Κατά συνέπεια, πρέπει άμεσα ο Δήμος Ηρακλείου για τα δικά του συστήματα, τραμ και προαστιακό, και η περιφέρεια για το σιδηρόδρομο να ξεκινήσουν διαδικασίες μελετητικής ορίμανσης. Σήμερα, όχι αύριο. Είναι μονόδρομος και είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω δεν στοιχίζει και πολλά χρήματα. Να ξεκινήσουμε από αυτό, εγώ αυτό θέλω να τονίσω ιδιαίτερα, είναι περίπου γύρω στα 25 χιλιόμετρα, να ξεκινήσουμε από αυτό ώστε να αναπτυχθεί σιγά σιγά αυτό το μέσο σε όλη την Κρήτη. Αλλά πρέπει να βάλουμε την αρχή. Και εγώ προτείνω αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει από το αεροδρόμιο Καστελίου μέχρι την πόλη του Ηρακλείου. Με αρχή τη σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με το Ηράκλειο και σε δεύτερο χρόνο την ανάπτυξη σιδηροδρόμου σε όλο το νησί, η στόχευση για ένα νέο τρόπο μετακίνησης στην Κρήτη των 8 εκατομμυρίων τουριστών ετησίως σήμερα και μέχρι 12 εκατομμυρίων μετά τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, περνάει και μέσα από την ανάπτυξη του βόρειου οδικού άξονα, καθώς προτείνεται ένα τμήμα του σχεδιασμού να τρέξει παράλληλα. Τα μεγάλα νησιά της Μεσογείου έχουν όλα σιδηρόδρομο και οι μεγάλες πόλεις έχουν μέσα σταθερή τροχιά, ελαφρύ μετρό, τραμ κλπ. Να θυμίσω τη Σαρδινία, να θυμίσω τη Σικελία, να θυμίσω την Κορσική και τη Μαγιόρκα που είναι μικρότερο νησί από την Κρήτη, αλλά έχει παραπλήσιο τουρισμό με την Κρήτη. Αυτά τα δύο έργα θα μπορούσαν να δουλεύουν και παράλληλα, αλλά και ξεχωριστά. Θα κριθεί όπου μπορούν να παραλληλιστούν, θα είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο, διότι τώρα γίνονται οι απαλωτριώσεις, στην ουσία ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει και θα μπορούν βεβαίως να ανεξαρτοποιηθούν εφόσον κριθεί ότι δεν είναι σε κάποιο τμήμα της διαδρομής απαραίτητο να ακολουθήσει ο ένας δρόμος τον άλλο. Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο με ευθύνη του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Μινωά Παιδιάδος, της Περιφέρειας Κρήτης και της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, επιστήμονες και φορείς επιχειρηματολόγησαν υπέρ των μέσων σταθερής τροχιάς. Ανάμεσά τους και ο πρώην Δήμαρχος Χανίων, που το 2018 ήταν από τους πρώτους που έθεσαν το ζήτημα, περιγράφοντας ότι θα δώσει στο νησί την ευκαιρία να περάσει στην επόμενη εποχή. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει στο ταβάνι μας. Υπάρχει ζήτημα ότι εάν δεν προνοήσουμε να υποδεχθούμε όπως πρέπει με τις κατάλληλες υποδομές από εδώ και πέρα τον κόσμο που έρχεται στο νησί μας, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο και για εμάς που κατοικούμε εδώ, αλλά και για τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο. Είναι η επιλογή που μας πάει στην επόμενη μέρα. Πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας όλοι και κυρίως οι πολιτικοί, και αυτό καλούμαστε να πράξουμε από την επαύριο κιόλας. Για να μπορέσουμε πραγματικά στην Κρήτη να έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο μετακίνησης, με ασφάλεια, με οικονομία και με σεβασμό στο περιβάλλον.